ζωή ζώα, μιλάει λαπουρνέζικα και χορεύει απάνθρωπα. Ανθρωποφάγο. Κανίβαλο. Ο κανίβαλο, ναι. Μία λέξη πρέπει να πει. Ναι, αλλά είναι ίδια. Εντάξει, είναι ανθρωποφάγο. Το δέχομαι. Ας έρθουμε λίγη σε σένα. 50 βαθμοί για την καινούργια λέξη που αυτή τη φορά θα μας περιγράψουν τα παιδιά Μαρινέλα Αντωνοπούλου, Γιώργος Κωνσταντίνου, Νίκος Λιναρδόπουλος και Αλέξης Ρούστας. Είναι αυτό που έχουμε μέσα μας, δηλαδή ότι αν κάνουμε κάτι κακό κάποτε μας λέει δεν έπρεπε αυτό να το κάνεις, ήταν πολύ κακό. Και μετά πάμε και ζητάμε συγγνώμη από τη μαμά μας. Το έχουν οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι και προοδευτικοί και το έχουν αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα τους βοηθάει πολύ και μας χρειάζεται να το, και χρειάζεται να το έχουν πολλοί άνθρωποι που δεν το έχουν. Το έχουν οι άνθρωποι που πολλές φορές κάνουν ένα έγκυο. Άμα ένας πάει λέει και σκοτώσει κάποιον, μετά έχει αυτό το πράγμα. Άμα κοιμάται, έχει αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να κοιμηθεί ήσυχα. Αυτή η λέξη για μένα είναι όταν ένας άνθρωπος την έχει, βοηθάει τον άλλον άνθρωπο, προσπαθεί να μην τον στεναχωρεί και το βοηθάει και στις δουλειές του γενικά. Και άμα το κάνεις αυτό στους άλλους, σίγουρα κάποτε και οι άλλοι θα σε βοηθήσουν και εκείνοι. Αυτό είναι και όταν εκτός από το να βοηθάς τον άλλον, ξέρεις και ότι δεν πρέπει να στείνεις καυγάδες μαζί του και ότι και με ποιο και άμα καμιά φορά πρέπει να στήσεις, να ξέρεις μέχρι πού πρέπει να φτάσεις. Όταν έχεις αυτό το πράγμα, Αλίκη, το βράδυ κοιμάσαι ήσυχος. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι συνείδηση. Η συνείδηση είναι. Βρήκαμε το κάτι. 160 βαθμοί λοιπόν για την πρώτη ομάδα και 100 για τη δεύτερη. Πλησιάζεται. Στη συνέχεια έχουμε ατομικές ερωτήσεις. Μία για κάθε παίχτη. Όμως προηγούμενα να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι από εδώ και πέρα δεν θα εμφανίζεται η λέξη στην οθόνη σας για να μπορείτε και εσείς μόνοι σας στο σπίτι να ψάχνετε να βρείτε τη λέξη την ώρα που θα βλέπετε το πρόγραμμα μας. Ατομικές ερωτήσεις λοιπόν. Άλλη και αυτή τη φορά αρχίζουμε από σένα. Έχεις λοιπόν 100 βαθμούς εάν βρεις τη λέξη που θα μας περιγράψει η Κατερίνα Μπακαγιάννη και Νάνση Θεού. Αυτό το πράγμα γίνεται από χιόνι, από αέρα. Συνήθως εκεί που έχει πολύ πάγος, στα βουνά, στις σκορπές και λέγεται αυτό το πράγμα. Άμα πηγαίνουμε στα βουνά, αυτό το συναντώνουμε πολλές φορές άμα κάνει πολύ κρύο. Αυτό γίνεται σε περιοχές που είναι στα βουνά, στα βόρεια μέρη. Κάνει πολύ κρύο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Θέλει πολύ αέρα για να γίνει αυτό το πράγμα, Άλκη. Γίνεται σε μέρη που κάνει πολύ κρύο, που χιονίζει, που βρέχει. Σ' ακούω. Με μπερδέψατε. Ποιον άνθρωπο. Ποιον οπτώσει. Ποιον άνθρωπο θέλει αέρα για να γίνει. Όχι, είναι η ανεμοθύελα. Μέρη, ερχόμαστε σε σένα. 100 βαθμοί και για σένα, εάν βρεις την καινούρια λέξη που μας περιγράφει η Στέλλα Θηβαίου 10 χρόνων. Μπορείς να κρατάς κάτι πράγματα, να με αυτό το πράγμα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα κομπιούτερ. Ακόμα είναι κάτι τρυφερό. Είναι διαφανή, μερικές φορές είναι άσπρο. Μεγαλώνει. Τα περιποιείσαι. Και σε κάθε άνθρωπο του αρέσει. Thank you.
περιποίησε, ίσως να τα περιποίησε κι εσύ, για να σε βοηθήσω, το είπα, Μέρη. Σ' ακούω. Θα μπερδέψαν τα κομπιούτερ. Άνθη περιποίησε. Δεν ξέρω. Πώς? Άνθη περιποίησε. Άνθη, μόνο που το... η φίλη μας εννοούσε τα νύχια. Αλίκη, ξαναρχόμαστε σε σένα. 100 βαθμοί λοιπόν και για σένα. Εάν βρεις την καινούρια λέξη που μας περιγράφει ο Στέλιος Αγγελιδάκης, 6 χρόνια. Είναι ένα πουλί που... που είναι πολύχρωμο. Έχει ένα ράφο στρογγυλό και δεν είναι μητερό προς τα μπρο. Και έχει ψηλά ποδαράκια, μικρά. Και έχει μακριά ουρά και πετάει πολύ εύκολα. Πάντως, πολύχρωμο είναι. Πολύχρωμο είναι σίγουρα. Ο παπαγάλος. Ο παπαγάλος, ναι. Νίκο, ναι. Και τελειώνουμε με σένα. 100 βαθμοί λοιπόν και για σένα, εάν βρεις την καινούρια λέξη που θα μας περιγράψει η Καλλιόπη Θέρμου, 6 χρόνων. Είναι ένας άνθρωπος που πάει στον κουρέα και του λέει να τον κουρέψει. Κι άμα του πει λάθος να τον κουρέψει, του κόβει όλα τα μαλλιά και καραφλιάζει. Και μετά όταν βγαίνει έξω να περπατήσει, ο κόσμος τον κοροϊδεύει. Παλακρός. Πώς είπες? Παλακρός. Παλακρός. Είναι καταπληκτικό. Έτσι, έτσι το είδε η Καλλιόπη. Εδώ τελείωσε το παιχνίδι μας. Η πρώτη ομάδα συγκέντρωσε 260 βαθμούς, η δεύτερη 200. Αλίκη, Άλκη, εσείς είστε οι χαμένοι της βραδιάς. Κερδίζετε ένα αναμνηστικό δώρο της εκπομπής, το θύμα της εκπομπής. Μέρη, Νίκο, εσείς κερδίζετε εκλεκτά δώρα, όντως εκλεκτά, που διαλέξαμε για σας. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας. Εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Είναι γνωστό ότι στο παιχνίδι μας παίρνουν μέρος μόνο γονείς. Όσοι λοιπόν γονείς θέλουν να λάβουν μέρος σαν παίκτες στο παιχνίδι μας, παρακαλώ να μας γράψουν στη διεύθυνση «Τα παιδεία παίζει», ταχυδρομική θηρίδα 51-256, Αθήνα 14-510. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ως την άλλη Κυριακή, γεια σας.